τώρα είχε έρθει μια κυρία εδώ και μου έλεγε ότι πάσχει από κατάθλιψη. Η κατάθλιψη είναι ένα αίσθημα δυσάρεστο το οποίο σε καταλαβαίνει και σε καθυλώνει. Ούτε να σκεφτείς, ούτε σκέπτεσαι αυτό. Νομίζει ότι εσύ σκέπτεσαι σοβαρά πράγματα, ενώ εσύ είσαι εχμάλωτος μιας ιδέας. Τους λέω, ξέρεις μουσικά. Δεν ξέρω πια, λέω, αλλά τα έχω εγκαταλείψει όλα, είναι κάτι καταθλίψεως. Ζω όλο με τα φάρμακα. Δεν θέλω, λέει, ούτε το σπίτι, κοιτάζω καλά, ούτε μουσικά που ήξερα τα παράδεισα, τα έχω ξεχάσει, μου λέει. Λοιπόν, της είπα πολλά πράγματα για τα μουσικά και περισσότερο της είπα απ' όλα είναι η αγάπη προς το Θεό. Είναι το μεγαλύτερο πράγμα που εχμαλωτίζει την ψυχή, διότι δεν είναι απλώς μια ενέργεια της ψυχής προς το Θεό, αλλά είναι το σπουδαίο ότι είναι η χάρις του Θεού που γεμίζει έπειτα την ψυχή και την κάνει άλλο. Δηλαδή αυτό το οποίο την είχε καταλάβει ήταν μια ψυχική δύναμη. Και αντί να γίνει κάτι καλό, ο διάβολος την δύναμη αυτή την ψυχική την έκανε κατάθλιψη και βασάνιζε τον άνθρωπο. Λοιπόν, της είπα σιγά σιγά να αρχίσει να παίζει πιάνο. Και περισσότερο από όλα της είπα να ασχοληθεί με την προσευχή και να δώσει σημασία στην έννοια ότι πρέπει να γνωρίσει και να αγαπήσει τον Χριστό. Κύριον αίτιον στην κατάθλιψη και σε όλα αυτά που τα λένε πειρασμικά, σατανικά, όπως είναι η νοθρότηση, η ακιδεία, η πεμπελιά, που μαζί με αυτά είναι τόσα άλλα ψυχολογικά, δηλαδή πειρασμικά πράγματα. Είναι ότι μεγάλωνε ο κόσμος μέσα.